Με καθυστέρηση πολλών μηνών ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω για την κάλυψη συνολικά 36.500 θέσεων πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 8 μηνών στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Οι αιτούντες θα διεκδικήσουν με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης την πρόσληψή τους σε θέσεις που έχουν ζητήσει οι περιφέρειες, οι δήμοι, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και άλλοι φορείς. Και οι περιφέρειες αλλά κυρίως οι δήμοι που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού σε νευραλγικές υπηρεσίες όπως η καθαριότητα και το πράσινο περιμένουν εδώ και μήνες την υλοποίηση της δράσης για την εκτέλεση έργων που χωρίς το προσωπικό της κοινοφελούς είναι μάλλον αδύνατο να γίνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους δήμους η διαχρονική ανάγκη παρουσίας επιπλέον εργαζομένων της κοινοφελούς στο πλαίσιο των δράσεων αντιπυρικής προστασίας για την αποψήλωση κοινοχρήστων χώρων. Στο εργοτάξιο του Δήμου, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αριστίδη Παπά, αναμένεται να προσληφθούν 80 εργαζόμενοι που θα αξιοποιηθούν σε νευραλγικές υπηρεσίες, ειδικά στον τομέα πρασίνου. Έχω να πάρω 80 άτομα, έχω να πάρω 20 άτομα στο πράσινο, έχω να πάρω 7 άτομα περίπου στο γραφείο κίνησης και είναι και άλλα 6 άτομα τα οποία είναι βέβαια στο πράσινο, αλλά για το νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι ανήκουν στην καθαριότητα κίνησης του κ. Πίχα. Τα 6 άτομα αυτά. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία θα πάρω εγώ σαν εργοτάξιο και σαν πράσινο. Πιστεύω ότι θα μας δει στα χέρια, γιατί είχαμε μια υπηρεσία το πράσινο το οποίο δούλευε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ λίγα άτομα. Είμαστε λίγο πίσω και στο πράσινο. Πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια σειρά, θα δουλέψει το πράσινο πολύ καλά. Και σαν εργοτάξιο πλέον θα έχουμε να κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει, να φτιάξουμε πεζοδρόμια τα οποία είναι χαλασμένα. Έχουμε σκοπό να φτιάξουμε το παραλίμνιο. Τη μεγάλη ευθεία στην Νιάρχου, η οποία και εκεί το πλακώστο είναι χάλια, και σε πολλά σημεία μέσα στην πόλη τα οποία θέλουν να φτιάξουμε, θα κάνουμε αρκετά συνεργεία τα οποία θα βγουν και θα δουλέψουν σε όλο το Δήμο. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε και έρχονται όλα, θα πλέον τα μπουν στη σειρά, να μπορέσει το εργοτάξιο να πάρει όλα τα υλικά τα οποία για τις προμήθειες που έχουμε κάνει. Ήδη έχουμε προμήθεια αυτή τη στιγμή έτοιμου σκυροδέματος, ξέρουμε ποιο έχει πάρει την ψυχρή άσφαλτο, ξέρουμε τον ιδιώτη ποιο έχει πάρει τα 100 χιλιάρια τα οποία είναι για το κλείσιμο των λακκούβων σε όλο το Δήμο. Έρχονται πίσω τα κράσπεδα, έρχονται τα πεζοδρόμια, τα τσιμέντα, έρχονται τα πάντα. Όλα θα πούνε στο... είναι δρομολογημένα, πιστεύω μέρα με τη μέρα θα έρθουν όλα. Είχαμε μεγάλη καθυστέρηση. Την κοινοφελή την περιμέναμε από το τέλος σχεδόν της προηγούμενης χρονιάς. Λέγαμε να την πάρουμε κάπου στην άνοιξη. Φτάσαμε τέλος Ιουνίου. Πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου να κάπου. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να ξεκινήσουν.